Ματίας, ταξίδεψα μέχρι την Τρίπολη για να έρθω να σε βρω εδώ στο γήπεδο Παονίσης πλέον 5 χρόνια. Γεια σας και είμαι πολύ ευχαριστημένο που είσαστε εδώ. Παρόλα αυτά, παρόλο που πλέον ζεις στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια, εσύ έχεις γεννηθεί και έχεις μεγαλώσει κάπου αλλού. Ναι, είμαι Αργεντινός από την πόλη της Μεντόσα και εκεί μεγάλωσα. Πώς είναι η Αργεντινή, πώς την έζησες εσύ ως παιδί που μεγάλωσες εκεί? Πανέμορφη χώρα, όπως στην Ελλάδα. Και εντάξει, όπως ξέρετε έχουμε τρέλα με την μπάλα και θυμάμαι από μικρός κυνηγάω μία μπάλα. Το ότι γεννήθηκες στην Αργεντινή, η οποία έχει μία πολύ μεγάλη παράδοση στο ποδόσφαιρο, σε επηρέασε εσένα και την οικογένειά σου στην αρχή, δηλαδή ήξερες ότι θες να γίνεις επαγγελματίας ποδοσφαιριστής? Αυτό το κατάλαβα όπως μεγάλωσα. Για να καταλάβεις, ο πατέρας μου που είναι αστυνομικός, στο ελεύθερο χρόνο του είναι διαιτητής. Οπότε μέσα στο σπίτι βλέπαμε ποδόσφαιρο. Έξω πάντα ήμουνα μέσα σε ένα γήπεδο, οπότε πιστεύω ότι ναι, είχες άμεση επαφή. Ναι, ναι. Πλέον έχεις συνηθίσει να μένεις στην Ελλάδα. Τι είναι αυτό που σου αρέσει εδώ που μένεις τόσα χρόνια? Μετά από τόσα χρόνια νιώθω σπίτι, να σου πω την αλήθεια. Μου αρέσει ο τρόπος της ζωής, μου αρέσει η παρέα, μου αρέσει... Τι δεν μου αρέσει, κοίτα ο ήλιος. Περνάμε πολύ καλά, το φαγητό, η ελληνική μουσική. Αργεντίνοι και Έλληνες πιστεύεις έχουν ομοιότητες? Είμαστε κοντά, είμαστε πολύ κοντά, ναι. Σαν χαρακτήρες, το πάθος... Σε χωρίζει μόνο η γλώσσα μόνο. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι μιλάς αρκετά καλά ελληνικά, πώς τα έμαθες? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μαθαίνω ελληνικά ακόμα. Τα έμαθα μέρα με τη μέρα, με τους φίλους μου. Αλλά η 4χρονη κόρη μου μιλάει καλύτερα, η καλύτερη ελληνική από μένα, οπότε... Αλλά είναι, μου αρέσει και προσπαθώ να μιλάω όσο μπορώ καλύτερα. Από την Τρίπολη, τι εντυπώσεις έχεις? Δεν έχω λόγια βασικά, γιατί έχω μεγαλώσει και τα δύο παιδιά εδώ και νιώθουμε σαν να είμαστε στο σπίτι. Νιώθουμε πολύ αγάπη με τον κόσμο και η αλήθεια είναι ότι έχουμε αγαπήσει και το πόλι και την ομάδα πολύ. Στην καριέρα σου μετά τη Λάρισα έκανες ένα διάλειμμα για ένα χρόνο στην Κίνα και επέστρεψες όμως πάλι στην Ελλάδα. Θα ήθελες να τελειώσεις την καριέρα σου εδώ? Επέξα Λάρισα, πήγα Ατρόμητο και εκεί πήγα Κίνα. Σωστά. Μετά γύρισα Τρίπολη, ακόμα εδώ είμαι. Θέλω να τελειώσει η καριέρα μου εδώ, γιατί έχω αγαπήσει την ομάδα και δεν έχω τίποτα άλλο στο μυαλό μου. Άρα θα έβλεπες και τον εαυτό σου σαν μόνιμο κάτοικο στην Ελλάδα? Γιατί όχι, γιατί όχι. Τώρα η αλήθεια είναι ότι είμαι ακόμα ποδοσφαιριστής. Το μυαλό μου είναι να βοηθήσω την ομάδα και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Ερχόμενος εδώ, το να ζεις στην Ελλάδα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία από πολλές απόψεις. Εσύ απέκτησες καινούργιες συνήθειες εδώ, πράγματα που δεν έκανες πριν. Πίνω πιο πολύ καφέ, αλλά όχι, δεν έχω αλλάξει ποτέ. Και ακούω ελληνική μουσική, τότε δεν ακούγα. Πώς θα περιέγραψεις την Ελλάδα σε κάποιον που δεν έχει έρθει ποτέ εδώ? Δεν πρέπει να πεθάνεις χωρίς να δεις στην Ελλάδα. Εγώ το λέω στους φίλους μου, είμαι ένα άνθρωπος πολύ τυχερός. Ο ποδόσφαιρο μου έχει δώσει τη δυνατότητα να ταξιδεύω τον κόσμο και δεν έχω δει χώρα σαν την Ελλάδα. Ποια στοιχεία είναι αυτά που σε έχουν κερδίσει που λες ότι η Ελλάδα διαφέρει από τις άλλες χώρες που έχω δει? Σίγουρα ο καιρός. Ο κόσμο, το τσατσίκι, Πάσχα. Περιμένω Πάσχα σαν τρελός, μου αρέσει πολύ. Αλλά πάντα με μέτρο, γιατί μετά έχουμε προπόνηση και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Στην περίοδο της πανδημίας, με την απουσία των φιλάθλων, πώς την έζησες? Μας λείπει ο κόσμος. Μας λείπει ο κόσμος. Έχει αλλάξει όλο τον κόσμο η πανδημία. Σίγουρα δεν είναι το ίδιο να παίξουμε χωρίς κόσμο. Αλλά είμαστε επαγγελματία και πρέπει να πρεσάρουμε τον εαυτό μας, γιατί είναι η δουλειά μας. Και πρέπει να δώσουμε χαρά τον κόσμο. Όταν θα το δεις στη τηλεόραση, να δώσουμε χαρά. Ο ρόλος ως ποδοσφαιριστής,
Πώς έχει επηρεάσει γενικότερα στη ζωή σου, στη φιλοσοφία σου, σε έχει βοηθήσει να μάθεις κάποια πράγματα το ποδόσφαιρο? Δεν με έχει αλλάξει σαν άνθρωπο. Ο ποδόσφαιρο με δίδαξε αξίες. Προσπαθώ να είμαι ταπεινός, προσπαθώ να δουλέψω και σεβασμός. Μέσα σε αυτό προσπαθώ να ζω. Και αυτό προσπαθώ να περάσω στα παιδιά μου. Όλα αυτά που έχεις πάρει από το ποδόσφαιρο σε βοήθησαν και λίγο μεγαλώνοντας, γιατί ξεκίνησες από πολύ μικρή ηλικία, όπως μας είπες. Έπαιξε ρόλο στο πώς μεγάλωσες και πώς έγινες σαν άνθρωπος. Σε κάνει πιο σκληρός άνθρωπος. Εγώ έχω φύγει πολύ μικρός από το σπίτι μου και πρέπει να μεγαλώσεις. Ή είσαι 14, ή είσαι 13, ή 15, 16, πρέπει να μεγαλώσεις. Δεν έχεις παπά, μαμά δίπλα σου. Αλλά πιστεύω ότι με έχει βοηθήσει κιόλας. Κάποιο άνθρωπο μεγαλώνει ή φεύγει από το σπίτι 25, 30, 35. Εμείς με τη δουλειά μας φεύγουμε πιο νωρίς. Εγώ κοιτάω πάντα το καλό και με έχει βοηθήσει αρκετά. Έχεις πει στη συνέντευξή σου ότι όταν ήσουν 19 ετών έχασες από καρκίνο μέσα σε μόλις λίγες μέρες τη μητέρα σου. Πώς σε επηρέασε αυτό σε μια τόσο νεαρή ηλικία και πώς το διαχειρίστηκες και επαγγελματικά? Καταρχάς η μάνα μου την έχω εδώ, έτσι. Έφυγε, αλλά την έχω στην καρδιά μου. Μου έδωσε δύναμη. Δύναμη για να ακολουθώ τα όνειρά μου και δύναμη για να ζω. Πέθανε 42 χρονών. Όταν έπαιξα Λάρισα, είχα το 42 για τη μάνα μου. Το έχω κάνει τατού. Εντάξει. Δεν θα κλαίω τώρα εδώ. Έχεις επαφή με τους φιλάθλους, τι σου λένε όταν σε βλέπουν από κοντά? Όπως ξέρετε, Τρίπολη είναι... Είμαστε αγαπημένοι εδώ, μας βλέπουμε και πίνουμε και καφέ μαζί. Έχουν τρέλα. Είναι ωραίο. Μας περνάνε το πάθος. Και αυτό είναι πολύ καλό, είναι σημαντικό. Εκτός γηπέδου, με τι άλλο σου αρέσει να ασχολείσαι? Τώρα, τα τελευταία 4 χρόνια με τα παιδιά μας. Δηλαδή, έχω προπόνηση το πρωί, πάω σπίτι, φαγητό, σαπλώνουμε λιγάκι, αλλά μετά έρχεται τα παιδιά από σχολείο και πάντα έχουμε ή παιδότοπο ή μία βόλτα, ανάλογα πώς είναι ο καιρός, ποδήλατο, πλατεία. Περνάμε έτσι μέρες. Μετά αρχίζει μπάνιο, φαγητά, ξέρεις, κλάματα, πόλεμο, ποιο θα κοιμηθεί πρώτη, έτσι πάμε τώρα. Τι σημαίνει για σένα Αστέρας Τρίπολης? Είναι δύσκολη η ερώτηση. Είναι μια ομάδα που είμαι τώρα 5 χρόνια, είναι μια πόλη που μεγάλωσα τα παιδιά μου, έχω δέσει πάρα πολύ, έχω πει ότι την αγαπήσω την ομάδα. Καλά λόγια, δεν έχω τίποτα άλλο. Θέλω όσο μπορώ να βοηθήσω την ομάδα. Είναι χαρά, είναι ένα κομμάτι της ζωής μου πολύ σημαντικό. Οι στόχοι σας από εδώ και πέρα με την ομάδα? Η ομάδα είναι πολύ καλά φέτος. Έχουμε νέα παιδιά, είμαστε καλή ψιλοκαινούρια ομάδα. Δουλεύουμε μέρα με τη μέρα για να πετυχαίνουμε στόχους που έχουμε. Θέλουμε να είμαστε όσο ψηλά καλύτερα και γι' αυτό δουλεύουμε κάθε μέρα. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου σε λίγα χρόνια στο μέλλον? Θέλω να παίξω λίγο ακόμα μπάλα, βλέπω τον εαυτό μου εδώ, αυτό.